Ξεκινώντας και τη φετινή περίοδο, θα ήθελα όσο μπορούσα να είμαι εγκρατής και να μεταφέρω με ένταση ωστόσο την αγανάκτηση, το θυμό, την απογοήτευση δεκάδων χιλιάδων επαγγελματιών οι οποίοι έχουν στριμωχτεί τρομερά από όλο αυτό το ψηφιακό λαβύρινθο που τους έχει επιβάλει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια, που έχουν δει το εισόδημά τους να εξανεμίζεται μέσα από τα μέτρα που συχνά πικρά παίρνονται μέσα στο κοινοβούλιο σε βάρος τους και που με το κερασάκι της τούρτας που αποτέλεσε τεκμαρτή φορολόγηση στην ουσία οδηγούνται σε ξεκλείρισμα και λουκέτα. Να είστε σίγουροι και να πάρετε υπόψη σας ότι αν το πρώτο χαστούκι στην κυβερνητική πολιτική δόθηκε μέσα από τους δρόμους του αγώνα, της ρήξης και της ανατροπής, το δεύτερο μέσα από τις τελευταίες εκλογές, το φθινόπωρο θα είναι πολύ θερμό, γιατί ο κόσμος απαντάει ότι δεν πάει άλλο, δεν αντέχει. Θέλουμε επίσης με ένταση να μεταφέρουμε την αγανάκτηση δεκάδων χιλιάδων συναδέλφων λογιστών φοροτεχνικών, αλλά και δεκάδων εκατοντάδων επαγγελματιών στο χώρο των ταμιακών μηχανών που προμηθεύουν τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, για την απαράδεκτη στάση που κράτησε η κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα, αντιμετωπίζοντας αυτό το κλάδο λες και δεν ήταν άνθρωποι, αλλά ήταν μόνο μηχανές παραγωγής των οδηγιών και των εντολών που βγάζατε μέσα από τα γραφεία σας. Σήμερα και από αυτό εδώ το βήμα, το ΚΚΕ καταγγέλει την απρόκλητη επίθεση των δυνάμεων καταστολής σε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς που διαδήλωναν διεκδικώντας να πάρθουν πίσω οι συγχωνεύσεις, το κλείσιμο σχολικών τμήματων και η σαρδελοποίηση των μαθητών στις αίθουσες. Η κυβέρνηση, ενώ συναντιέται με ευκολία με εφοπλιστές, βιομηχάνους και τραπεζίτες, υποδέχτηκε με τα ΜΑΤ τους εκλεγμένους συνδικαλιστές των ομοσπονδιών που διεκδικούσαν τη μείωση των μαθητών ανά τάξη, την πρόσληψη μόνιμου εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, παράλληλη στήριξη, την αναβάθμιση και την ανέγεση νέων σχολικών κτηρίων, όπως και τη στήριξη των εκπαιδευτικών που διορίζονται μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Να ξέρει καλά όμως η κυβέρνηση και τα επιτελεία της ότι ο λαός μας δεν τρομοκρατείται και θα συνεχίσει να παλεύει για τη μόρφωση των παιδιών του, κάτι που θα το καταλάβετε σίγουρα και καλύτερα το επόμενο διάστημα. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι βουτυγμένη μέχρι τα μπούνια στη χωάνη του πολέμου. Έχει μετατρέψει τη χώρα μας σε ένα απέραντο νατοϊκό στρατηγείο, δίνοντας γη και είδωρ στην Ευρωατλαντική Συμμαχία, έχοντας ενεργό ρόλο στις υπερρεαλιστικές επεμβάσεις, βάζοντας το λαό μας σε επικίνδυνες περιπέτειες και την πατρίδα μας στόχο αντιπίνων. Ενώ η μετατροπή της οικονομίας των χωρών της Ευρωζώνης σε πολεμική οικονομία προσθέτει νέα βάρη στους λαούς της Ευρώπης με την αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και την ανάπτυξη της πολεμικής βιομηχανίας. Η κυβέρνηση διεκδικεί αναβαθμισμένο ρόλο σε αυτόν τον επικίνδυνο σχεδιασμό. Εκεί άλλωστε εντάσσονται και οι νόμοι που ψήφισε πρόσφατα, προωθώντας την ευρωπαϊκή στρατηγική, ενώ τις ίδιες ευθύνες έχουν και όλες οι δυνάμεις του ευρωατλαντικού τόξου που στοιχίζονται σε αυτή την επικίνδυνη στρατηγική που οδηγεί το λαό μας σε μεγάλες περιπέτειες. Από την άλλη πλευρά, ο λαός μας δοκιμάζει καθημερινά την αστάθεια στην ίδια του τη ζωή μέσα από την απογείωση της εκμετάλλευσης και των μέτρων στήριξης του κεφαλαίου. Η ακρίβεια συνεχίζει να καλπάζει και τα κέρδη των μονοπωλίων να ρουφάνε το λαϊκό εισόδημα. Ακρίβεια που δεν έπεσε από τον ουρανό, αλλά αποτελεί την άλλη όψη της στήριξης με ζεστό χρήμα στο κεφάλαιο και τις πολυεθνικές. Της πολιτικής δηλαδή που συναντιόνται η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι συνοδοιπόροι τους στο έγκλημα σε βάρος του λαού μας. Από το Χρηματιστήριο Ενέργειας και το Ταμείο Ανάκαμψης μέχρι την επίθεση στις συλλογικές συμβάσεις και τη συνδικαλιστική δράση για τη διεκδίκηση του μεροκάματου. Έτσι, σήμερα οι λαϊκές οικογένειες, αντί να ετοιμάζονται με ένα ενθουσιασμό για τη νέα σχολική χρονιά, αντικρίζουν με δέος τις νέες δυσκολίες τον ίδιο Γολγοθά πάντα, για να ταΐζεται το τέρας της ακρίβειας και της εξοικονόμησης,
με σχολιά που εξαφανίζονται δια των συγχωνεύσεων, με εκπαιδευτικούς που δεν έχουν στέγη, με δραστηριότητες που περικόπτονται. Ο λαός μας έρχεται αντιμέτωπος με τις φυσικές καταστροφές και τα κάθε λογής ακραία και μη φαινόμενα που απειλούν την ίδια τη ζωή και την περιουσία. Από τις φωτιές μέχρι τις πλημμύρες και από τα εγκλήματα όπως τον παγασιτικό μέχρι τη λειψιδρία. Όλα αποτελούν όψεις του ίδιου καπιταλιστικού τέρατος, των λειψών υποδομών ρημαδιών, της εμπορευματοποίησης της διαχείρισης, της λογικής κόστος ωφέλους για λογαριασμό των επιχειρηματικών ομίλων. Μια κατάσταση που και η ίδια η πείρα του λαού δείχνει πως δεν γνωρίζει διάλειμμα από κυβέρνηση σε κυβέρνηση. Αντίθετα, όσο περνούν τα χρόνια, γίνεται όλο και πιο απειλητική, αφού όλο και πιο αδιφάγο γίνεται το κεφάλαιο στο κυνήγι του κέρδους, όλο και πιο εχθρικό γίνεται το κράτος που το προστατεύει και οι κυβερνήσεις που το διαχειρίζονται. Σήμερα, μάλιστα, η κυβέρνηση βαφτίζει κοινωνική πολιτική το ανακάτεμα της τράπουλας των επιδομάτων που ετοιμάζει να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Πρόκειται για το ξαναμοίρασμα των ψίχουλων που παίρνουν οι πιο φτωχοί, γιατί στο τέλος της ημέρας, όταν ξυρίζουν το γαμπρό, θα αποκαλυφθούν οι νέες περικοπές ακόμα και στα ελάχιστα κονδύλια που προβλέπει ο προϋπολογισμός. Το παράδειγμα με το επίδομα των παιδιών είναι αποκαλυπτικό και προκλητικό, γιατί με την αύξηση μερικών ευρώ στους μισθούς για μια μεγάλη μερίδα των εργαζομένων, και όσοι δεν το γνωρίζετε να το μάθετε, τους πέταξε εκτός λόγω υπέρβασης των εισοδηματικών κριτηρίων και έτσι χάνουν οι περισσότεροι το επίδομα. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, αυτά που χάνουν είναι περισσότερα από αυτά που πήραν ως αύξηση στο μισθό τους. Κάτι που ισχύει και για το επίδομα ενοικίου που χάθηκε μετά τα ψίχουλα της αύξησης του βασικού μισθού. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για χιλιάδες επαγγελματοβιοτέχνες, έμπορους και αυτοαπασχολούμενους που η φορολογία τους υπολογίζεται πάνω σε ανύπαρκτα τεκμαρτά εισοδήματα, ενώ από την τσέπη τους η κυβέρνηση αφαίρεσε πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ, χώρια από τα επιπλέον 600 εκατομμύρια ευρώ που εισέπραξε από την αύξηση της φορολογίας τους. Έτσι λοιπόν, εξοικονομήσατε χρήματα και ετοιμάζεστε να τα σερβίρετε ως αύξηση επιδομάτων. Αυτά που αρπάξατε με τους φόρους από το λαό, να επιστρέψετε λίγα ψίχουλα μέσω της κοινωνικής πολιτικής. Το ίδιο και με το επίδομα ανεργίας, που το δικαιούται μόλις το 10% των ανέργων και ετοιμάζετε δίθεν αλλαγές να το αυξήσετε, λέτε, να γίνει πιο στοχευμένο, ενώ αυτό που κάνετε είναι να ανοίγετε το δρόμο ώστε και οι λίγοι που το παίρνουν να το χάνουν σε λίγους μήνες, ενοχοποιώντας τους μάλιστα, γιατί από πάνω δεν έχουν βρει δουλειά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι καταγγελίες συνταξιούχων που με την επιστροφή μέρους των κλεμμένων της σύνταξης οδηγήθηκαν σε απώλεια του κοινωνικού τιμολογίου του ρεύματος. Είναι ονοφάνερο ότι η αναμόρφωση του χάρτη των επιδομάτων που προαναγγέλει η κυβέρνηση γίνεται μοχλός για νέες περικοπές αλλά και για την επιτάχυση αντιλαϊκών μεταρρυθμίσεων που έχουν προπολού αποφασιστεί στο φορολογικό, στην επιδότηση των ανέργων, στο τεκμήριο των αυτοαπασχολουμένων βιοπαλλεστών αγροτών, στις συντάξεις. Δεν υπάρχει λοιπόν απόφαση και μέτρο της κυβέρνησης του αντιλαϊκού αστικού κράτους που στο τέλος να μην βγάζει μείον για όλους τους εργαζόμενους τα φτωχά λαϊκά στρώματα, ακόμα και εκεί που το κράτος εμφανίζεται να δίνει ένα στη μία τσέπη και να αφαιρεί δύο και τρία από την άλλη. Σε αυτά τα πλαίσια κατατίθεται προς συζήτηση ένα νομοσχέδιο που εκτός από τη διαδικασία αλλαγής του ονόματος αποχαρτώσιμο σε τέλος ψηφιακών συναλλαγών δεν έρχεται να δώσει λύση σε κανένα από τα προβλήματα που απασχολούν τα λαϊκά νοικοκυριά. Σήμερα που είναι έκδηλη η ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δίθεν χαμηλή απορροφητικότητα των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης, κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση ακονίζουν τα μαχαίρια για τους επόμενους γύρους της αντιλαϊκής επίθεσης. Έτσι, κάθε νομοσχέδιο με το σινιάλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανοχή των κομμάτων του Ευρωμονόδρομου δίνει πράσινο φως σε νέα προαπαιτούμενα που περιλαμβάνουν την επιτάχυση των δικαστικών αποφάσεων για τις υποθέσεις των επιχειρηματικών ομίλων, τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης με νέες αυξήσεις σε εκατοντάδες φάρμακα, την απλοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας για το κεφάλαιο και το τσάκισμα των αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών και φυσικά τις business στην ενέργεια που οδηγούν τις τιμές του ρεύματος να σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Το νομοσχέδιο ούτως ή άλλως λέει ξεκάθαρα: μέσω αυτού θα εξασφαλίζονται οι όροι και προϋποθέσεις
έτσι ώστε να υπάρχει νομική ασφάλεια και πρόσφορο έδαφος για τις συναλλαγές και τις επενδύσεις των ομίλων. Όλα λοιπόν κομμένα και ραμμένα στις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου, το ΦΑΝΣ και των πολυεθνικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ διατηρεί το χαράτσι του χαρτοσύμου σε καθημερινές συναλλαγές των οικοκυριών, το καταργεί τις συμβάσεις χρηστιδανισμού μεταξύ επενδυτικών ομίλων και επιχειρήσεων. Ενώ οι μεγάλοι όμιλοι απολαμβάνουν φορολογική ασυλία, ζεστό κρατικό χρήμα και προνομιακό επενδυτικό περιβάλλον, την ίδια στιγμή τους αναγνωρίζεται η δυνατότητα να εκπίκτουν από τα κέρδη τους δωρές προς το δημόσιο. Λες και τα κέρδη τους δεν προέρχονται από την εκμετάλλευση, το αίμα και τις ζωές των εργαζομένων. Λες και οι επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις και οι φοροελαφρύσεις δεν είναι αποκλειστικό τους προνόμιο. Λες και το δημόσιο χρήμα δεν ρέει ανεξέλεκτο με όλες διαχρονικά τις κυβερνήσεις στα ταμεία τους. Ενώ ο λαός στενάζει, πληρώνοντας εδώ και 15 χρόνια χαράτσια και ένφια, με τους μικρούς ιδιοκτήτες να φορολογούνται ακόμα και όταν παραχωρούν δωρεάν στα παιδιά τους μια κατοικία, με το σημερινό νομοσχέδιο απαλλάσσεται του ένφια και του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης των ακινήτων που παραχωρούνται δωρεάν πρεσβείες και ξένα κράτη σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικά, που κανείς όμως δεν γνωρίζει τι δρόμοι ανοίγονται στο όνομα του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για περαιτέρω κερδοφορία και εκμετάλλευση. Και εννοείται, επιβάλλεται η κυβέρνηση να διευκρινίσει τι εννοεί με το πρόστιμο περί μη δήλωσης POS. Από ποιους, από τους χρήστες ή τους παρόχους, για να μην τολμήσετε να το βάλετε σαν άλλη μία υποχρέωση στους μικρούς ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους που πνίγονται και στενάζουν βουτυγμένοι μέσα στο ψηφιακό λαβύρινθο του φοροκυνηγητό και τα πρόστιμα. Και αλήθεια, ας απαντήσει η κυβέρνηση κάποια στιγμή, για ποιο λόγο να τρέχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι για να δηλώσουν το IRIS, για ποιο λόγο να τρέχουν να δηλώσουν τους επαγγελματικούς λογαριασμούς, γιατί να μην είναι ευθύνη των τραπεζών, αφού ούτως ή άλλως είναι μέσα στα δεδομένα τους, για να πληρώσουν πρόστιμο αυτοί που δεν πρόλαβαν ή για να κάνουμε πλάτες στις τράπεζες ως κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία, αφού τσάκισε το εισόδημα εκατοντάδων χιλιάδων αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών με το φορολογικό έκτρομα που ψηφίστηκε πέρσι, αφού οδήγησε χιλιάδες επιχειρήσεις σε λουκέτα και διακοπές, αφού είχε μετατρέψει σε ψηφιακά ζόμπι όλους τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους, χάνοντας την υγεία, τον ύπνο και τον ελεύθερο χρόνο τους, τώρα προσπαθεί να ορθώσει νέα εμπόδια στη δράση των σωματείων τους, με την προκλητική διάταξη καθιέρωσης ψηφιακού τέλους συναλλαγών. Έναν έμεσο φόρο στις συνδρομές των επαγγελματικών οργανώσεων, ενώσεων και συλλόγων και σωματείων. Το χαράτσι αυτό για συμμετοχή στην συνδικαλιστική δράση είναι μια αντιδραστική προσπάθεια οικονομικού στραγγαλισμού των σωματείων και των ενώσεων. Γιατί επιβαρύνει οικονομικά τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και γιατί υπάρχει ο κίνδυνος για μεγάλα πρόστιμα σε περισσότερες περιπτώσεις που δεν αποδοθεί στις αυστηρές προθεσμίες που ορίζονται. Ταυτόχρονα, πρόκειται για μία ακόμη γραφειοκρατική παγίδα, αφού οι βαριές διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται θα λειτουργούν τελικά ανασχετικά στην ίδια την ανάπτυξη της συλλογικής δράσης των μελών τους. Είναι ένα μέτρο που ανοίγει επικίνδυνους δρόμους να γενικευτούν τέτοιες ενέργειες σε όλους τους φορείς του εργατικού και λαϊκού κινήματος, εντάσσοντας σε μία συλλογική κατεύθυνση να χτυπηθεί το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα των επαγγελματιών και η συλλογική τους δράση. Γι' αυτό απαιτούμε εδώ και τώρα να αποσυρθεί. Το νομοσχέδιο για μία ακόμη φορά δίνει κίνητρα στη ρουφιανιά και τον καταδοτισμό, κάνοντας ένα βήμα ακόμα στην προσπάθεια να στρέψει το ένα κομμάτι του λαού μας απέναντι στο άλλο, αποκρύβοντας τον πραγματικό ένοχο για τα δεινά που δεν είναι κανένα άλλο από τον καπιταλιστικό τρόπο ανάπτυξης, την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο που γεννάει πολέμους, φτώχεια, δυστυχία. Για αυτούς τους λόγους καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο. Σήμερα, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι, οι βουβοπαλαιστές αγρότες, δεν πρέπει να έχουν καμία αυταπάτη για τις επιλογές της κυβέρνησης, για τον ρόλο των κομμάτων του ευρωμονόδρομου, για τους σύγχρονους πολιτικούς μεσίες που καλλιεργούν και κλίμα αναμονής, επανάπαυσης, εντός βέβαια πάντα των καπιταλιστικών τυχών. Ο λαός χρειάζεται σήμερα να βγει στο προσκήνιο και με ισχυρό ΚΚΕ να δυναμώσει το ρεύμα αμφισβήτησης, σύγκρουσης και ανατροπής, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για γενικότερες αλλαγές στην κοινωνία και την οικονομία, στη βάση της ικανοποίησης των σύγχρονων λαϊκών αναγκών του 21ου αιώνα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει ο λαός να δώσει τη δική του απάντηση
για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, με το λαό πραγματικό νοικοκύρη στο βιός του και στον πλούτο που παράγει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.